Πάμε να καλωσορίσουμε μέσω Skype την κυρία Ιωάννα Μακρύ. Είναι η συντονίστρια Βόρειας Ελλάδας του Χαμόγελο του Παιδιού. Και αν εμείς πραγματικά πνιγόμαστε με τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, καθημερινότητα για το Χαμόγελο του Παιδιού είναι να προσφέρει βοήθεια και να σώζει οικογένειες. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρρες, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση αλλά και για τη στήριξη διαχρονικά. Κατανοούμε απόλυτα ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Εσείς το βλέπετε καθημερινά και μέσα από την επικαιρότητα την οποία βγάζετε. Τα προβλήματα του κόσμου όχι μόνο δεν τελειώνουν, αλλά βλέπουμε μία αύξηση σταθερά. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι το Χαμόγελο του Παιδιού όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου βρίσκεται δίπλα στα παιδιά και τις οικογένειες που μας έχουν ανάγκη και θα θέλαμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει για ακόμη μια φορά όλες αυτές τις δράσεις που υλοποιεί το Χαμόγελο του Παιδιού χάρη στη στήριξη των πολιτών και να συμμετέχει στην ενέργεια για φέτος τα Χριστούγεννα ένα χαμόγελο για κάθε παιδί. Έτσι λοιπόν καλούμε όλους να κάνουμε την ευχή πράξη μέσα από διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μας στηρίξει, είτε μέσω αποστολής SMS τη λέξη χαμόγελο στο 19810, είτε καλώντας το 19810. Μπορεί να επισκεφτεί το site μας, το χαμόγελο.gr, όπου από εκεί θα βρει όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά και απλά στο έργο του οργανισμού. Να επισκεφτεί τη σελίδα του crowdfunding, όπου εκεί θα βρει συγκεκριμένες ανάγκες όλων των παιδιών, είτε είναι στη διατροφή τους, είτε στις ιατρικές τους ανάγκες, στις σχολικές τους ανάγκες. Και είτε λίγο είτε πολύ, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έρθουμε όλοι μαζί να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που καθημερινά αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κυρία Μακρύ, καταρχάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς, αλλά και γενικώς το Χαμόγελο του Παιδιού για την βοήθεια που προσφέρετε στο νομό Σερών. Και το λέμε από καρδιάς. Το 19810 είναι το σωτήριο νούμερο για να μπορέσετε κι εσείς να συγκεντρώσετε ήδη αλλά και χρήματα και θα δούμε και τους λογαριασμούς που μπορεί να καταθέσει κανείς οτιδήποτε μπορεί για να βοηθηθείτε κι εσείς, γιατί εσείς με τη σειρά σας βοηθάτε εμάς. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευτυχώς που υπάρχετε. Θέλω να μιλάμε πιο συχνά τώρα στις γιορτές, να μας πείτε τις ανάγκες, να μας πείτε τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, μα όλοι μας. Και πιστέψτε μας ότι οι ΣΕΡΕΣ έχουμε ευαισθησία και θα βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Εμείς θα είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο, δεν σταματάμε ποτέ, αλλά να ξέρετε ότι χάρη στη βοήθεια όλων μπορούμε να συνεχίσουμε με συνέπεια, με αξιοπρέπεια, με φροντίδα και με αγάπη. Έτσι λοιπόν σας καλούμε και εσάς να συμμετέχετε, σας ευχαριστούμε πολύ και θα περιμένουμε την επόμενη πρόσκληση λοιπόν, για να μπορέσουμε αναλυτικά να ενημερώσουμε και τον κόσμο ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά. Εμείς προς το παρόν δείχνουμε την κάρτα, κάνουμε την ευχή πράξη με το 19810 και δείχνουμε και μια σειρά λογαριασμών σε όλες τις τράπεζες και αυτό θα παίζει συχνά πυκνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να καταθέσει αυτό που πιστεύει. Όμως, αν υπάρχει και ανάγκη από άλλα είδη, μου είπατε σχολικά, μου είπατε τρόφιμα, μου είπατε ροχισμό, να τα πούμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου όπου θα λυθούν τα προβλήματα, στο βαθμό που μπορούν να λυθούν, έτσι. Προτείνουμε λοιπόν τον κόσμο να μπει και στην ιστοσελίδα μας, στο χαμόγελο.gr και εκεί να δει αναλυτικά τόσο τις ανάγκες αλλά και τους τρόπους με τους οποίους είτε λίγο είτε πολύ, αλλά ουσιαστικά μπορεί να συμμετέχει κάνοντας την ευχή πράξη για κάθε παιδί, για το χαμόγελο κάθε παιδιού. Έτσι. Και επειδή ακριβώς εσείς έχετε χαρίσει αρκετά χαμόγελα στις Σέρρες, νομίζω ότι το οφείλουμε σε εσάς. Δεν σας κάνουμε χάρη, θέλω να πω. Ούτε εσείς... ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες, κυρία Μακρύ μου. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη να έχετε. Καλές γιορτές. Θα τα πούμε σύντομα. Έτσι. Να είστε καλά. Έτσι. Εγώ βεβαίως από την πλευρά μου πρέπει να ευχαριστήσω και τη διεύθυνση του σταθμού, όπου πραγματικά στο άκουσμα του ζητήματος αυτού, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα βλέπετε την κάρτα του Χαμόγελου του Παιδιού και τους λογαριασμούς να συγκεντρωθεί η βοήθεια. Είναι μια απλή ιστορία και αυτό γιατί το Χαμόγελο έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άσχετα αν δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας.